τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Παδάκη. Καλημέρα στους συνεργάτες σας. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι κάνουμε, πώς πάμε? Χτες ξεκινήσαμε την εστίαση δειλά-δειλά. Μετά από τόσο καιρό και με μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν και που δημιουργούν κακά τα ψέματα προβλήματα. Και με βροχή δυστυχώς το βράδυ, που σίγουρα δυσκόλεψε πάρα πολύ τους εστιάτες που είχαν αναγκαστικά τα τραπέζια όλα έξω. Και ήταν μια ατυχία αυτή. Κοιτάξτε, εγώ για να σας πω τα επίσημα στοιχεία πώς πήγε το άνοιγμα της εστιάσεως, θα πρέπει να περάσουν μερικές μέρες για να μπορέσω να έχω τα επίσημα στοιχεία και να μετρήσω. Γενικά ανοίξαν πάρα πολλά καταστήματα, από το μεσημέρι και μετά φαίνεται ότι είχαν κίνηση. Τα μέτρα φαίνονταν ότι και οι έλεγχοι που κάναμε ότι τηρούνται. Είναι μια καινούργια ζωή αυτή, έχει τη δυσκολία της. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, κύριε Υπουργέ. Να μην καθυστερήσει καθόλου η διαδικασία να μπορέσουν να βάλουν περισσότερο τραπεζοκαθίσματα. Χτες από τη Θεσσαλονίκη παραπονέθηκαν και μας είπαν το εξής. Ότι δεν μπορούν να βάλουν εάν δεν πάρουν μια απάντηση γρήγορη από την τοπική αυτοδιοίκηση. Από την τοπική αυτοδιοίκηση τους λένε ότι ρε παιδιά, δεν έχουμε ακόμα στα χέρια μας την εγκύκλιο που να μας απελευθερώσει. Δηλαδή, αν είναι τώρα να υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση μετά από την τροπολογία που κατέθεσε την Παρασκευή ο κύριος Θεοδωρικάκος και συμμετέχετε κι εσείς, μετά να πάει στο Δήμο, να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, αν θα επιτρέψει στον επιχειρηματία για να μπορεί να βάλει τραπεζάκια παραπάνω και καρέκλες, θα περάσει ένα 15ήμερο, 20ήμερο, κύριε Υπουργέ. Η διαδικασία εκ μέρους κυβερνήσεως έχει ολοκληρωθεί. Έχει ψηφιστεί και ο νόμος και όλες οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Ήδη κάποιοι Δήμοι, Δήμος Αθηναίων, έχουν προχωρήσει και σε πολύ γρήγορες ηλεκτρονικές διαδικασίες για να μπορούν τα καταστήματα να κάνουν σχετικές αιτήσεις για να αυξάνουν τον χώρο τους. Άρα αυτά έχουν. Εντάξει, θα πάρουν κάποιες μέρες. Έτσι, αυτό σας λέω ότι. Θα γίνουν αυτόματα. Ναι, αλλά έτσι, πάμε σε μια καινούργια οργάνωση. Προφανώς κάποιες μέρες θα χρειαστούν, αλλά όχι πάντως πάρα πολλές. Καλή διάθεση να υπάρχει και αυτά θα γίνουν. Γιατί λένε ότι, ας πούμε, επιχειρηματίες, ότι εγώ μέχρι να μου επιτραπεί να βάλω παραπάνω τραπεζοκαθίσματα, δεν θα χρησιμοποιήσω όλο το προσωπικό. Αυτό είναι εις βάρος και του κράτους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να σταλεί η σύμβασή τους, θα πληρώνει το κράτος για τις μέρες αυτές. Εμείς ενθαρρύνουμε τους Δήμους να ολοκληρώσουν γρήγορα τις σχετικές διαδικασίες και να βγάλουν γρήγορα τις σχετικές αποφάσεις. Και αν κάποιος Δήμος έχει μια ιδιαίτερη απορία και χρειάζεται κάτι από την κυβέρνηση, τον Υπουργό Εσωτερικών είτε από εμένα, μας βρίσκουν ανά πάσα στιγμή και λύνουμε το πρόβλημα. Δεν είμαστε απομονωμένοι. Παραλαμβάνω, καλή διάθεση να υπάρχει, την απόφαση η κυβέρνηση την πήρε, στην νομοθετική κάλυψη του Δημάρχου την έδωσε. Τώρα μένει σε αυτούς να κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους. Για την προκαταβολή του φόρου, να καλημερίσουμε και τους δύο συναδέλφους μας. Τον Κώστα Πουλακίδα και τον Γιώργο Πιέρο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, για την προκαταβολή του φόρου, σας άκουσα να λέτε ότι θα είναι γενναία η μείωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει 50%. Εσείς γιατί χαμογελάτε? Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παδάκη, παρέλαβε την προκαταβολή του φόρου 50% από τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την παρέδωσε 100% στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακούμε πολύ ενδιαφέρον τις προτάσεις του για τη μείωση στο 50% όσο την είχε πάει ο Σαμαράς και την ακούω με ευαρέσκεια. Σιγά σιγά ο κύριος Τσίπρας έρχεται στις θέσεις της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και αυτό μία πρόοδος. Είναι σίγουρο ότι θα φτάσει στο 50%, γιατί λέτε ότι θα πρέπει να δηλώσει την απώλεια των εσόδων που είχε, όλοι δεν ήταν κλειστά. Τι να δηλώσω, δηλαδή, πάλι μια πλατφόρμα. Την ανακοίνωση του ποσοστού του ακριβούς θα την κάνει ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών. Δεν θα ήταν και σωστό να την κάνω εγώ. Ναι. Σας λέω όμως ότι. Θα είσαστε μαζί όμως στην παρουσίαση. Πάντως η αρμοδιότητα ανήκει στον κύριο Σταϊκούρα, τον οποίο και σέβομαι και εκτιμώ πάρα πολύ και είναι και φίλος μου. Λοιπόν, εκείνος θα κάνει την τελική ανακοίνωση. Γίνονται οι σχετικοί υπολογισμοί και θα ανακοινωθεί κάτι που με βέβαιος να ικανοποιήσει πάρα πολύ την αγορά. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό, γιατί βλέπω ακριβώς τους αριθμούς. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, γιατί άκουσα ότι θα πρέπει να δηλώσει ο καθένας τι απώλειες είχε. Όταν είναι κλειστό η επιχείρησή του, κλειστό το μαγαζί του, πώς ξέρει τι απώλειες έχει? Όταν έκλεισε για την περίοδο του Πάσχα, για παράδειγμα, που εκεί περίμενε να βγάλει κανένα ευρώ.
Φαίνονται οι απώλειες μιας επιχειρήσεως, κύριε Παδάκη, από το σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχουμε. Δεν υπάρχει τρόπος κάποιος να δηλώσει κάτι ψευδές. Υπάρχουν όμως και επιχειρήσεις, όσο και να σας κάνει εντύπωση, που είχαν και αύξηση τζίρου. Τα σούπερ μάρκετ, παραδείγματος χάρη. Ορισμένα, όχι όλα, φαρμακεία. Κάποιες επιχειρήσεις στον πρωτογενή τομέα που αύξησαν πάρα πολύ τις εξαγωγές τους. Υπάρχουν και αυτές οι λίγες εξαιρέσεις. Βέβαια, βέβαια υπάρχουν. Υπάρχουν και κανένας δεν αμφιβάλλει ότι υπάρχουν. Αλλά αρκεί μην μπουν αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις και μείνει ο κόσμος έξω. Γι' αυτό σας τώρα ζητάω. Στο ψηφιακό μας κράτος και με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που μάθαμε να φτιάχνουμε πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Παδάκη, αυτά δεν πρέπει να σας ανησυχούν. Εδώ κάναμε πολύ πιο σύνθετες ασκήσεις μέχρι τώρα και δουλέψανε καλά. Δεν έχουμε αμφιβολία. Η ουσία για την αγορά είναι ότι η κυβέρνηση ακούει την αγορά, ακούει το άγχος που έχει η αγορά και τα πραγματικά προβλήματα που έχει η αγορά. Και είμαστε εδώ για να τα λύσουμε. Εγώ, ως προς την προκαταβολή του φόρου, θέλω να είμαι ειλικρινής. Ούτως ή άλλως, πάντα τη θεωρούσα ένα επαχθές μέτρο. Είναι στην ουσία ένα δάνειο των επιχειρήσεων προς το κράτος. Αυτό είναι η προκαταβολή του φόρου. Αλλά στις δεδομένες συνθήκες που ζούμε, είναι και εντελώς παράλογη. Κύριε Υπουργέ, αποκλείεται να μην έχετε ακούσει από τους επιχειρηματίες, τους οποίους επισκεφθήκατε και επισκεπτόσαστε και καλά κάνετε, ότι θα τους βοηθούσε πάρα πολύ. Στον χώρο της εστίασης, για παράδειγμα, που σας αφορά κιόλας, γιατί είναι ο χώρος της αρμοδιότητας της δικής σας, η μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα είδη και όχι μόνο στα αναψυκτικά και τον καφέ. Αυτό λέει, τους άκουσα με προσοχή και είπανε ότι θα τους βοηθούσε πάρα πολύ. Και μάλιστα γνωστοί και φίλοι μου είπαν να το μεταφέρω. Κοιτάξτε, η αρχική αίτηση του χώρου της εστίασης πολύ πριν την κρίση του κορονοϊού. Πάλι, αν θυμάστε, η κυβέρνηση Σαμαρά είχε πάει όλη την εστίαση στο 13%. Η κυβέρνηση είπε ότι το είχε πάει στο 24%. Λίγο πρώτων ευρωεκλογών κατέβασε τη μισή εστίαση ο κύριος Τσίπρας στο 13%. Τότε ο κύριος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί ότι θα κατεβάσουμε και την άλλη μισή στο 13%. Και αυτό που είχαμε υποσχεθεί, αυτό και έγινε τώρα. Ποτέ δεν είχαμε υποσχεθεί ΦΠΑ στο 6%. Στο 6% είναι τα φάρμακα, στο 6% είναι τα βιβλία, στο 6% είναι ο πολιτισμός. Άρα λοιπόν, έχουμε πανδημία, μου λέτε όμως κάτι, μου λέτε κάτι που ουδέποτε το είχαμε υποσχεθεί σε κανέναν. Και να σου πω και γιατί. Διότι ο χώρος εστιάσεως αποτελεί ένα μεγάλο τμήμα της οικονομίας μας, πολύ μεγάλο. Άρα ο υπολογισμός να πας το ΦΠΑ στη χαμηλή κλίμακα θα σήμαινε σοβαρή απώλεια εσόδων στον φόρο προστιθέμενης αξίας. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή. Ξέρετε, οι επαΐοντες λένε ότι ενδεχομένως να μην ήταν τόσο μεγάλη χασούρα για το κράτος, γιατί θα είχαμε μεγαλύτερη κατανάλωση. Δηλαδή, εντάξει, αυτή είναι μείωση η γενική άποψη για τη μείωση των φόρων, την οποία εγώ σε πολλές περιπτώσεις τη δέχομαι. Έτσι. Και έτσι είναι. Όπως για τα καύσιμα, για παράδειγμα. Αυτό χρειάζεται ένα βάθος χρόνου για να αποδώσει, ενώ το κράτος μας φέτος, κύριε Παδάκη, θα έχει άμεση ανάγκη από έσοδα. Διότι για να κάνουμε όλα αυτά τα οποία κάνουμε, πρέπει να έχουμε και χρήματα να δώσουμε. Μην ξεχνάτε, έχουμε ένα κράτος που δεν μπορεί να δανειστεί από τις αγορές για να ξοδεύσει χρήμα, δεν μπορεί να κάνει δηλαδή επεκτατική πολιτική με δανεισμό. Άρα όσες παροχές δίνει το κράτος μας είναι πάντα από δικά μας χρήματα. Σε αυτό πρέπει να είμαστε λελογισμένοι. Ξέρετε, κύριε Παδάκη, και θα το πω αυτό και ως απάντηση στο χθεσινό πρόγραμμα που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας. Ένα κεφάλαιο είναι να κρατήσουμε όρθια την αγορά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τις θέσεις εργασίας και όλα τα άλλα που λέμε. Ένα δεύτερο κεφάλαιο είναι να μην δημιουργήσουμε ανησυχία στις αγορές ότι η κυβέρνηση τρελάθηκε και διακινδυνεύει τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Το τελευταίο που θα χρειαζόταν η Ελλάδα σήμερα θα ήταν και μια δημοσιονομική κρίση δίπλα στην οικονομική. Το γεγονός ότι καταφέρνουμε και κάνουμε όλες αυτές τις παροχές και το επιτόκιο δανεισμού του ελληνικού ομολόγου παραμένει στο 1,80, δηλαδή αγορές βέβαιες ότι η κυβέρνηση φέρεται λογικά και οι παροχές που κάνουμε μέσα στα όρια της αντοχής του κράτους μας, αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα την ευημερία μας. Αυτό αναφέρεστε σε κάποιο συγκεκριμένο από τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μια και το βάλατε. Μιλάτε για το μισθό, για την κάλυψη του μισθού στο 100%. Όχι, όχι. Ακούστε. Όταν πάμε σχάρι, λέει ο κ. Τσίπρας, 3 δισεκατομμύρια μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Ναι. Αυτό σημαίνει 3 δισεκατομμύρια πόλη οριστική ζημιά, αύξηση του χρέους κατά 3 δισεκατομμύρια του ελληνικού κράτους. Όταν το λες επιστρεπτέα προκαταβολή, θεωρητικά κάπου θα το πάρεις πίσω. Άρα δεν έχεις αύξηση του χρέους. Στην άλλη περίπτωση, έχεις αύξηση του χρέους. Σε μια χώρα που δεν μπορεί να έχεις, απαγορεύεται να έχεις αύξηση του χρέους. Το ξέρει ο κ. Τσίπρας από την εποχή που ήταν πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι που λέω καινούριο. Άρα λοιπόν θα να πω ότι όταν λέμε μία πρόταση, θα πρέπει και ιδιαίτερα, εντάξει τώρα, είναι άλλο ο δικό σα ρόλο που τον σέβομαι και που μεταφέρεται και που βγάζει την αγωνία τη αγορά, μεταφέρεται, και άλλο ο ρόλο ενό πρώην Πρωθυπουργού.
ο οποίος ξέρει ποιες είναι οι πραγματικές δεσμεύσεις της χώρας. Μάλιστα. Ξέρει ποια είναι τα όρια της χώρας. Θα ήθελα να βάλουμε και τους δύο συναδέλφους μας. Τον Κώστα τον Πουλακίδη και τον Γιώργο τον Πιέρο. Να ξεκινήσουμε από τον Γιώργο που είναι πιο μακριά. Από τον Γιώργο που είναι πιο μακριά και είναι και με Skype και εκείνος. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και σας βλέπω. Και εμείς το ίδιο, Γιώργο μου. Που σε βλέπουμε εδώ, γιατί σε βλέπουμε κι αλλού. Στη διάθεσή σου ο Υπουργός. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι ένα πρώτο ερώτημα για τον κύριο Γεωργιάδη έχει να κάνει, συζητάμε για το ζήτημα έτσι, της βάσης και της παραγωγής και της οικονομίας και πού θα βγει αυτό, αλλά έχει να κάνει και με τους εργαζόμενους. Το άκουσα και από εκπροσώπους τους χθες, κύριε Γεωργιάδη. Υπάρχουν δικλείδες και μηχανισμοί για την επίβλεψη όσων δουλεύουν με την εκπεριτροπής εργασία πρώτον και δεύτερον, και για τις μισθοδοσίες τους και για την εικόνα που πρέπει να δίνουν οι εργοδότες. Καταλαβαίνω ότι είναι μια νέα φάση αυτή, αλλά υπάρχουν εργαζόμενοι που λένε: «Οκ, καλό αυτό, διότι αν δεν δούλευα εκπεριτροπής, δεν θα δούλευα καθόλου, δεν μπορεί μια επιχείρηση να με πληρώνει όπως πριν γιατί δεν έχει τα ίδια έσοδα». Έχετε εικόνα ότι θα δουλεύουν όλοι όσοι δούλευαν όμως και πριν? Διότι είναι μια ερώτηση που την κάνουν αρκετοί εκπρόσωποι εργαζομένων. Και αν, κύριε Υπουργέ, συμπληρωματικά, μια επιχείρηση δικαιολογεί να βγάζει στο πρόγραμμα εκπεριτροπής εργαζόμενους, γιατί υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Δηλαδή πάνε μια χαρά. Μετά το άνοιγμα της δουλειάς πάνε μια χαρά. Αλλά εκμεταλλευόμενοι το νομικό πλαίσιο, το καθεστώς το οποίο επικρατεί, σου λέει: «Γιατί να μην το κάνω, κορόιδο είμαι. Κοίταξε, κάτσε να δώσω τα μισά». Μια επιχείρηση που πάει καλά δεν έχει λόγο να βγάλει σε 15 συμφωνώ μαζί σας, αν το κάνει. Γιατί χρειάζεται για να δουλεύει. Ο εργαζόμενος δεν είναι βάρος στην επιχείρηση που πάει καλά, είναι πλούτος στην επιχείρηση που πάει καλά. Παράγει πλούτο στην επιχείρηση. Άρα δεν, η επιχείρηση που πάει καλά δεν έχει λόγο να το κάνει. Δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί σας. Ποιος ελέγχει όμως τον Παπαδάκη, τον κακό, τον εργοδότη, ο οποίος λέει ότι εγώ θα ξεζουμίσω τους υπόλοιπους και θα πω του Παπαδάκη ότι ξέρεις κάτι, εκπαιδευτικός Παπαδάκη. Αν θα τους βάλει σε εκπεριτροπή σε εργασία ψευδός και θα τους βάλει να δουλεύουν τις 15 μέρες που υποθέτει δεν δουλεύουν, που ρώτησε ο κ. Βιέρος, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Και ναι, εκεί όλοι οι μηχανισμοί ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και ελέγχους θα κάνουν και θα είναι πάρα πολύ αυστηροί σε αυτή την τήρηση της νομοθεσίας. Γιατί και εσείς, κύριε Βιέρο, και εσείς, κύριε Παδάκη, είτε ένα δίκιο, ότι μπορεί να πέσει στον κακό εργοδότη. Βεβαίως μπορεί. Εγώ δεν λέω ότι ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Λέμε λοιπόν ότι έχουμε τους μηχανισμούς για να πιάσουμε εκείνη την επιχείρηση που θα κάνει καταστρατήγηση του νόμου. Αλλά ξέρετε, κύριε Παδάκη, εγώ σε αυτή την κρίση είπα από την αρχή κάτι. Τώρα θα κριθούμε όλοι μας από το τοπιόν του χαρακτήρα μας, την υπευθυνότητά μας, την δικαιοσύνη που έχουμε μέσα μας. Ο καθένας μας πρέπει και μόνος του να τηρήσει τα όποια μέτρα, διότι το κράτος δεν μπορεί να έχει ένα χωροφύλακα πίσω από τον καθένα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν, το κράτος παρέχει εργαλεία για να κρατηθεί η κοινωνία και η οικονομία όρθια και μάλιστα εργαλεία πολύ γενναιόδωρα, τα οποία στηρίζονται όμως σε ένα μεγάλο βαθμό και στην ατομική μας υπευθυνότητα. Μάλιστα. Κώστα. Επισημαίνοντας ότι ο κύριος Υπουργός είναι μάλλον είναι αρνητικός στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση στο 6%, ήθελα να αναρωτήσω το εξής. Έχετε κάποια εικόνα πόσα μαγαζιά άνοιξαν χθες ή μάλλον πόσα μαγαζιά έμειναν κλειστά? Η ερώτηση εδράζεται στο γεγονός ότι άκουγα χθες τον κύριο Καβαθά, πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, να λέει ότι το 20% των καταστημάτων δεν θα ανοίξουν. Είναι ακριβές αυτό που λέει ο κ. Καβαθάς. Το 20% πρακτικά δεν μπορεί να ανοίξει ακόμα, διότι ακόμα δεν έχουν βγει κανόνες για τα μαγαζιά που είναι περίκλειστα. Υπάρχει δηλαδή μια κατηγορία χώρων εστιάσεως που δεν έχουν καμία επαφή στο δημόσιο δρόμο και έχουν πολύ μικρή δυνατότητα φυσικού εξαερισμού. Αυτά τα καταστήματα με τους κανόνες που έχουμε θέσει δεν μπορούν να ανοίξουν. Δεν μπορούν να τηρήσουν δηλαδή τους κανόνες. Άρα αυτά παραμένουν κλειστά. Από τα καταστήματα τα οποία μπορούν, δηλαδή το υπόλοιπο 80% φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία, το λέμε πολύ επιφύλαξη γιατί για να πω ένα νούμερο δηλώσεων το έχω δει, δεν έχουμε ακόμα τα επίσημα στοιχεία στα χέρια μας, ακόμα κάνουμε δειγματοληψίες, αλλά φαίνεται από τις δειγματοληψίες ότι αυτά μπορούσαν να ανοίξουν θέσεις, όλα άνοιξαν. Δηλαδή στο υπόλοιπο 80% που είπατε πριν, κύριε Πουλακίδα, είχαμε πλήρες άνοιγμα. Τώρα το πώς πήγαν είναι πολύ νωρίς για να σας το πω. Καλά, προφανώς. Να ρωτήσω και άλλη μια ερώτηση. Για την επιστρεπτέα προκαταβολή, πότε θα πρέπει να περιμένουμε τις ανακοινώσεις? Μετά τον Ιούνιο? Όχι. Μέχρι το τέλος του μηνός θα ανακοινωθούν οι όροι και οι προποθέσεις του νέου κύκλου που θα ξεκινήσει από 1 Ιουνίου. Εν πάση περιπτώσει, η πλατφόρμα μπορεί να ανοίξει 4-5, όπως και οι προηγούμενοι είχαν ανοίξει, αν θυμάστε, 7 Απριλίου. Πάντως θα είναι ένα επιπλέον δισεκατομμύριο
συν όσα περίσταναν τον πρώτο κύκλο. Περίσταναν περίπου, αν θυμάμαι καλά, 340 εκατομμύρια. Άρα θα είναι 1 δισεκατομμύριο 340 εκατομμύρια. Να σου πω ότι έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής 58.000 επιχειρήσεις. Και γενικά αυτά που ακούω από την αγορά, παρά την αρχική αμοιβήτηση του μέτρου, είναι πολύ θετικά. Κύριε Υπουργέ, χωρίς να υπάρχει διάθεση να μπούμε σε διαδικασίες κοινωνικού αυτοματισμού, αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχουν έτσι τοποθετήσεις που προκαλούν έναν εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι αισθάνονται απροστάτευση. Δηλαδή, ακούμε. Το έχετε πει εσείς, το λέει ο Πρωθυπουργός, προηγουμένως μας το είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, καμία μείωση σε μισθό του δημόσιου τομέα. Όταν ο άλλος τώρα έχει φάει μια μειωσάρα της τάξης του 20, του 30, του 40, του 50%, όταν ο άλλος είναι εκ περιτροπής, όταν ο άλλος είχε ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του και βγαίνει και ακούει ότι το μοναδικό ενδιαφέρον είναι η διασφάλιση των μισθών του δημοσίου. Ξέρετε, μπαίνει σε διαδικασία κοινωνικού αυτοματισμού και εμείς δεν μπορούμε να το υπερασπιστούμε το αντίθετο. Να του πούμε σταμάτα, ρε, δεν τρέπεσε λιγάκι. Τι είναι αυτά που λες. Γιατί έχει δίκιο και ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, ένα άλλο παράδειγμα, πριν απαντήσετε. Έλεγε ο κύριος Θεοδωρικάκος προηγουμένως ότι επειδή καταργούνται τα ολοήμερα σχολεία, θα μπορεί ο εργαζόμενος στο δημόσιο να φεύγει τρεις ώρες πιο νωρίς, δύο-τρεις ώρες πιο νωρίς να πάει να πάρει το παιδί του. Λέει, υπέγραψα την εγκύκλιο. Λέω στον ιδιωτικό τομέα. Α, λέει στον ιδιωτικό τομέα. Να μην καπιταλισμό έχουμε. Στον ιδιωτικό τομέα θα μείνει το παιδί στον δρόμο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Εδώ πρέπει να το δείτε συνολικά ως κυβέρνηση. Και εσείς, άνθρωπος με δεν πιστεύω ότι η δική σας πρόταση, κύριε Παδάκη, είναι να μειώσουμε τους μισθούς στο δημόσιο τομέα. Προφανώς είναι αυτή όχι, η πρότασή σας. Μακριά από μένα αυτή η λογική. Το διευκρινίζω. Το διευκρινίζω. Δεν λέω το απαντήσω. Θα ήμουν απέναντι σε μια τέτοια λογική 100%. Άρα νέο κοινωνικό αυτοματισμό πράγματι υφίσταται και στο Twitter τα ακούω και αλλού. Όμως στην πραγματικότητα πολιτική δύναμη στην Ελλάδα που να λέει πηγαίνετε και κάντε μια οριζόντια μείωση π.χ. 16% στο δημόσιο τομέα για να αισθάνονται πιο εντάξει του ιδιωτικού τομέα δεν υπάρχει. Όχι. Άλλωστε η βασική διαφορά ιδιωτικού και δημοσίου τομέα είναι αυτή κύριε Παδάκη. Στο δημόσιο τομέα έχει κάποια ωφελήματα, τη μονιμότητα και τη σταθερότητα του μισθού, έχει κάποια όμως ελαττώματα. Ο μισθός ήταν μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Στον ιδιωτικό τομέα έχει κάποια ελαττώματα, την μονιμότητα και την ελαστικότητα, από την άλλη πλευρά μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά και να πάρει τελικά πάρα πολλά χρήματα. Συμφωνώ μαζί σας. Άρα η φύση της μίας πλευράς και της άλλης είναι διαφορετική και θα ήταν μεγάλο λάθος να βάλουμε αυτούς τις δύο πλευρές κοινωνίας σε σύγκρουση. Εγώ μιλάω για την προστασία όμως, για την προστασία σε περίοδο κρίσης. Για την προστασία σε περίοδο. Έχετε έτσι όπως το λέτε είναι. Αλλά στην προστασία στην περίοδο κρίσης θα πρέπει να είναι για όλους η προστασία. Όπως και τα βάρη για όλους. Πρώτα απ' όλα, όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει είναι για την προστασία του ιδιωτικού τομέα. Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Η εγκυοδοσία του κράτους στα δάνεια είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Η συμπλήρωση των χρημάτων στο μισθό είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Η μείωση των μισθών είναι στο ιδιωτικό τομέα. Είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Και η μείωση των μισθών, κύριε Υπουργέ, στον ιδιωτικό τομέα. Πράγματι, κύριε Πουλακίδα, έχετε δίκιο, επειδή το είπατε πριν, μια λέξη που εσάς μπορεί να μην σας αρέσει, εμένα μου αρέσει πολύ, στον καπιταλισμό, αυτό υπάρχει. Σας είπα, η βασική διαφορά μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον καπιταλισμό είναι αυτή που είπατε. Ναι, μόνο εγώ δεν το κάνετε καν με την ελεύθερη αγορά, το κάνετε εσείς. Εγώ δεν κυβέρνηση. Είπα ποτέ σε κανέναν ότι πιστεύω σε κανέναν είδους σοβιετικό σύστημα. Είμαι σφόδρα καπιταλιστής. Πιστεύω στην ελεύθερη αγορά και μάλιστα σε αυτή την κρίση μου δόθηκε και η ευκαιρία να πετύχω και μια μεγάλη ιδεολογική νίκη όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μου ζητούσε να βάλω μετεπιτάσεως διατίμηση στα αντισυντικά, όπως θυμάστε, εγώ επέμεινα στις αρχές της ελευθέρας αγοράς, κέρδισα το στοίχημα, μειώθηκαν τη μέσα αντισυντικά, υπάρχει επάρκεια στην αγορά, η ελεύθερη αγορά και καπιταλισμό. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε μείωση μισθών, κύριε Υπουργέ, δεν παραβιάζει όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Ποιο? Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη μείωση των μισθών. Καμία στο μείωση τομέα. Μισθών δεν ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα προστασίας της αγοράς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, διότι η ύφεση κανονικά θα προκαλούσε μαζικές απολύσεις. Έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός. Για να αποφύγουμε τις μαζικές απολύσεις, λοιπόν, πήραμε μία σειρά μέτρων που δίνει σοβαρά κίνητρα στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν αυτά που τους δίνουμε με αντάλλαγμα να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας. Αυτή είναι μία σοβαρή παρέμβαση στην ελεύθερη αγορά από πλευράς του κράτους. Την οποία δικαιολογώ στον εαυτό είναι μου. Λίγο είναι μια ένεση σοσιαλισμού. Σωστά αλλά το λέτε. Γιατί όμως δεν καλύπτει η κυβέρνηση, δεν αναλαμβάνει να καλύψει το υπόλοιπο 20% που θα κοπεί από τον μισθό του ιδιωτικού υπαλλήλου? Γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, είναι πάρα πολύ απλό. Ο κύριος Τσίπρας χθες μίλησε
για την η στιγμή λέει, που ήρθε να μοιράσουμε τα λεφτά με ελικόπτερο. Παίρνοντα μια φράση ενό νομπελίστα, δεν το λέω την δική του. Του κυρίου Φρίντμαν. Του φιλελεύθερου. Αυτό λέω. Ότι πήρε την ιδέα του ελικόπτερου. Επειδή εγώ μέχρι στιγμή στα χέρια μου στην Υπουργή Ανάπτυξη ελικόπτερο με λεφτά δεν έχω. Αν μου το φέρει ο κύριο Σύπρα, να είστε βέβαιο θα το μοιράσουμε. Εάν το μελετήσετε, θα δείτε ότι τα χρήματα υπάρχουν. Το συνολικό πακέτο των χρημάτων που μπορούν να ευετεθούν είναι 47 δις. Λέτε τα λεφτά υπάρχουν δηλαδή. Λέω τα λεφτά υπάρχουν πακέτο των χρημάτων. Το ζούμε σε sequel. Λέω γιατί λέω καμιά φορά το χρήματα, sequel. Λέω σας βγήκε και ένας μας οδήγησε στο μνημόνιο και στη χρεοκοπία. Πάντως, δεν θα ήθελα να το ζήσουμε δεύτερη φορά. Γιώργο Πιέρο, επειδή είστε χρηματογράφος. Εσείς δεν έχετε προβλήματα με τα μνημόνια. Απλώς σας επισημαίνω ότι είναι 13 δις. Ενώ από τα 47 που υπάρχουν. Πάρα πολλά χρήματα. Σας λέω ότι είναι 13 δις, 13,4 από τα 47 που υπάρχουν. Αυτό... Κανένας δεν αγαπάει τα μνημόνια. Ξαναλέω. Εσείς τα αγαπήσατε. Πριν τη φράση λεφτά υπάρχουν. Το 2014. Ήταν η ακριβής φράση τότε του Γιώργου Παπανδρέου. Ξέρουμε πού οδηγηθήκαμε. Μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια σφάλματα. Τι είπε Γιώργο Πιέρο, Γιώργο Τιέρο. Πολύ ισορροπημένα. Αν μου επιτρέπετε μία πολύ ισορροπημένα. Γιατί επαναλαμβάνω πάντα δεν είναι αντίληπτο. Το γεγονός ότι δίνουμε όλα αυτά τα χρήματα και οι αγορές παραμένουν ήσυχες αποδεικνύει ότι αυτοί που μετράνε τα νούμερα βλέπουν ότι αυτά που κάνουμε είναι λελογισμένα. Γιατί αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, δώστε μου μισό λεπτό σας παρακαλώ, ναι, αν γίνεται. Το 2014, γιατί είναι και θέμα συνέπειας και αφορά τη χώρα αυτό, το 2014 ο κύριος Τσίπρας είχε πει θα έχω κοστολογημένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Θα κόψω τον έμφυα, θα μειώσω το φόρο. Θυμάστε τι έγινε το 2014 και τι έγινε μετά. Έρχεται πάλι ο κύριος Τσίπρας και λέει ότι είναι κοστολογημένο πρόγραμμα. Και το ξαναλέω αυτό γιατί έχει σημασία για τη χώρα. Η κριτική που γίνεται είναι ότι η κυβέρνηση πάει βλέποντας και κάνοντας. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει η πανδημία. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε προγράμματα τα οποία όντως πηγαίνουν βλέποντας και κάνοντας. Διότι έχουμε ένα συγκεκριμένο ταμείο. Όχι οι Νεοδημοκράτες, οι Σιριζέοι και οι Πασόκοι. Όλοι μαζί ένα ταμείο έχουμε. Ακριβώς έτσι είναι. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό πηγαίνουμε πάρα πολύ λελογισμένα, κύριε Πιέρο. Είπα από την αρχή ότι η κρίση την οποία διανύουμε έχει τα χαρακτηριστικά μαραθωνίου δρόμου και όχι τα χαρακτηριστικά αγώνα 100 μέτρων. Πρέπει πάντα να κρατάμε δυνάμεις, γιατί δεν ξέρουμε στην επόμενη στροφή τι μας ξημερώνει. Πρέπει να πηγαίνουμε λελογισμένα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο στοίχημα να κερδίσουμε, το στοίχημα του φετινού τουρισμού. Είδα χθες τα δημοσιεύματα στην Bild, πολύ ενθαρρυντικά για μας. Γιατί απευθύνονται κατευθείαν στους πελάτες μας με διθυραμμικά σχόλια για όσα έχει επιτύχει η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι αυτά, εάν τα αξιοποιήσουμε, θα μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα το αναμενόμενο και στην οικονομία τους επόμενους μήνες, αρκεί να κρατήσουμε τη λογική μας, να μην μπούμε σε λογικές κοινωνικού αυτοματισμού, γιατί αυτές θα διχάσουν την κοινωνία μας. Ο διχασμός θα φέρει σύγκρουση και σύγκρουση θα φέρει παρακλήρωση. Τώρα χρειαζόμαστε ηρεμία, καλοπιστία. Όλοι θα χάσουμε από λίγο, αλλά θα πάμε όλοι μαζί μπροστά. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Παρακαλώ, αυτό το σημείο, επειδή έχουμε αρκετά μηνύματα για την άδεια, για να μπορούν να παίρνουν και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα τα παιδάκια τους από το σχολείο. Επειδή είναι μια σαφέστατη διάκριση μεταξύ γονέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καλό είναι να το μεταφέρετε και στο Υπουργείο Εργασίας. Εσείς έχετε και επαφή. Θα το μεταφέρω. Έτσι, γιατί είναι άδικο. Να είμαι ξεκάθαρος, δεν το θεωρώ παράλογο. Έτσι, να υπάρχει φροντίδα για τους γονείς του δημόσιου τομέα και να μην υπάρχει φροντίδα για τους γονείς του ιδιωτικού τομέα. Σας είπα, δεν το θεωρώ παράλογο. Και χαίρομαι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Παδάκη. Τον τελευταίο καιρό, κύριε Παδάκη, πολύ τα βρίσκω.